αγαπημένο μου ημερολόγιο, καλημέρα. Σήμερα με τους φίλους μου πήγαμε μία φανταστική εκδρομή. Μπήκαμε στο κίτρινο στολικό και φτάσαμε στο κοντινό πάρκινγκ. Είναι το μοτοπάρκινγκ. Λέγεται έτσι γιατί έχει καλά ματάκια. Όταν ο ζυχός πήγε παρκάρι εδώ το ματάκι, άρχισε να φυρίζει. Ιου. Ο οδηγός απόλυσε. Εμείς του εξηγήσαμε. Φίλε οδηγέ, δεν πρέπει να παρκάρετε σε αυτή τη θέση. Εδώ παρκάρουν μόνο όσοι έχουν καλοτσάκια. Το ματάκι της εσφυρίζει, γιατί βλέπει πως το σχολικό μας δεν έχει δικό του ματάκι. Πρέπει να παρκάρουμε αλλού. Έτσι παρακαλάμε σωστά για να πάμε στη έξυπνη πεζική χαρά. Αυτά τα παιχνίδια είναι έξυπνα, γιατί παίρνουν ενέργεια από το αερολικό πάρκο. Στην τραμπάλα πατήσαμε το μπλε κουμπί και ακούσαμε μουσική από το κόκκινο ηχείο. Στην τσουλήθρα πατήσαμε το κίτρινο κουμπί και έγινε νεροτσουλήθρα. Στην κούνια όταν πατήσαμε το κίτρινο κουμπί άρχισε να μας κάνει μασάζ. Παίξαμε πολύ ώρα στο παιχνίδι. Ήταν πολύ διασυνδεδαστικά. Όταν κουραστήκαμε πολύ πήγαμε στο έξοδο δάσος για να κάνουμε πικνίκ. Όμως πάνω στα δέντρα είδαμε κάτι παράξενα κουτιά και ρωτήσαμε τη δασκάλα μας τι είναι αυτά. Είναι κουτιά που μυρίζουν πολύ καλά τη φωτιά. Μόλις μυρίζουν το καπνό αμέσως ρίχνουν νερό. Όταν τελειώσαμε το πικνίκ μας, μαζέψαμε όλα μας τα σκουπίδια και τα πήγαμε στην έξυπνη ανακύκλωση. Όμως μπερδευτήκαμε. Δεν ξέραμε σε ποιο χρώμα να πετάξουμε το κάθε σκουπίδι. Μας είπε σε ποιο χρώμα να το πετάξουμε. Χαρούμενοι πολύ συναντήσαμε τους γονείς μας. Πήγαμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Και να τους διηγηθούμε τις περιπέτειές μας.